και μια πρόκληση σημαντική για την ομάδα, για σένα, για τα παιδιά. Πώς είδες το παιχνίδι και γενικά πώς βλέπεις την ομάδα και τώρα είστε τη δυναμική και αυτό. Δύο λόγια αυτό. Εντάξει, ναι, είναι καλά για τα παιδιά, για να τους δούνε. Την αρχή δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά είχε τραυματία Γαϊτανίδη και κάναμε λίγο αλλαγή και η ομάδα πήγε πολύ καλά. Σίγουρα στην Ευρώπη όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίκτες και εντάξει, πήραμε μια νίκη πολύ σημαντικό και να συγχαινήσουμε. Στην Ευρώπη, μιλάμε για παίρνουν εμπειρίες οι παίκτες σας. Ναι, τώρα εντάξει, είναι αυτό που λες. Τώρα έχουμε Βόλο Κυριακή και έχουμε πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό. Μετά έχουμε Παρατινάικο και μετά πάμε στην Κιέβ και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο γιατί είναι άλλο ρυθμό. Δεν είναι σαν εδώ στην Ελλάδα. Τα ευρωπαϊκά έχει άλλο ρυθμό. Κάποια παιδιά παθαίνανε κράμπες και εντάξει, θέλει δουλειά και θέλει υπομονή, γιατί είναι μικρά παιδιά. Από την πειθαρχία τους, από όλη την προσπάθεια, το πάθος σου σας είχαν επιμένους, παιδιά. Ναι, πάντα πρέπει να... Ό,τι δουλειά που κάνει πρέπει να βάλεις πάσο. Χωρίς πάσο δεν πας πουσενά, μόνο με καλή βάλα, με καλή τεχνική, με καλό μυαλό, αν δεν έχει πάσα, αν δεν έχει καρδιά, αν δεν έχει ψυχή, δεν μπορεί να πέσει στον πάγο. Γι' αυτό το πρώτο λόγο είναι ψυχή και καρδιά και πας. Μετά, αν έχουν ποιότητα, θα παίξουν πιο καλά, πιο ελεύθερα. Όταν δεν μπαίνει ένα δεύτερο γκολ, ακόμαστε περισσότερο τους ίδιους λίγο στο τέλος να γυρίζουν πίσω και να κρατήσουν. Εντάξει, η αντίπαλο θέλει να βάλει γκολ, θέλει ισοπαλία. Τελειώνει το παιχνίδι, έχει λίγα λεπτά. Κάνουν σέντρα, πρέπει να είμαστε οργανωμένοι. Η ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο επιθετικά, πρέπει να κάνει και άμυνα. Είναι όλο το πακέτο και αυτό είναι, όταν κάνει καλή άμυνα είναι πολύ σημαντικό. Να τους μιλάς και να δουλεύεις κάθε μέρα και να τους πεις η αλήθεια. Ο υποδοσφαιριστής θέλει να ακούνε την αλήθεια. Και μετά, εντάξει, όλοι να έχουν υγεία, να παλεύουν και μετά μπορεί να χάνει, μπορεί να κερδίσει, αλλά πρέπει να παλεύουν. Αλλά τα παιδιά είναι καλά, είναι πολύ ευχαριστημένο, συγχαρητήρια για όλα τα παιδιά. Μερικά παιδιά πέρσι δεν παίξανε ποτέ. Και σήμερα έχουν, και φέτος έχουν ευκαιρία και είναι πολύ σημαντικό. Πιο πολύ λένε, Παύλο, ότι σαν την περσινή ομάδα είναι δύσκολο να ξαναβρεθεί στον ΠΑΟΚ. Συμφωνήσει και αυτά τα παιδιά έχουν την ίδια πρόπτυχη να παίξουν τόσο καλά. Κάθε παίκτη είναι διαφορετικά. Σίγουρα δεν έχουμε τον Λίρατσι, τον Τσάουσι, τον Χατζητραβό και πολλά παιδιά δεν έχουμε. Αλλά έχουμε άλλα παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάλα και πρέπει να τους ετοιμάσεις με αυτό που έχουν, να βελτιώνουν αυτό που έχουν και να βελτιώνουν οι αδυναμίες. Σίγουρα όταν έχει καλή καινούρια ομάδα είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, με δουλειά, με να τους μιλάς κάθε μέρα και να καταλαβαίνουν πού είναι τα παιδιά, τι φρανέλα φοράνε και μετά εντάξει, μπορεί να χάνει, μπορεί να κερδίσει, αλλά τα παιδιά καταλαβαίνουν, είναι έτσι είναι τα παιδιά. Ναι. Είναι καλό γιατί για να βλέπουν τα παιδιά ότι είναι πιο κοντά στην πρώτη ομάδα, αλλά και βλέπουν ότι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε σε μεγάλη ομάδα, σε μεγάλη οπαδή και είναι δύσκολα. Αλλά
Το πρόβλημα είναι ότι 19 και πρώτη ομάδα δεν έχει εκεί ένα K23, παράδειγμα. Ο Ουρουάη έχει K23 και μπορούν να παίξουν οι μεγάλοι που δεν παίξουν την πρώτη ομάδα. Αγγλία έχει, Ισπανία έχει και εμείς δεν έχουμε. Ή τότε τον παλεύουμε με πολλή δουλειά. Αυτό είναι.